Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και εσωκομματικές τριβές στη Νέα Δημοκρατία προκάλεσε η χθεσινή δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να αποδεχθεί την απόφαση της Διεθνούς Διαιτησίας για το όνομα των Σκοπίων, ακόμα και αν περιέχει τον όρο Μακεδονία, εφόσον ικανοποιηθούν και οι άλλοι όροι που θέτει η Ελλάδα. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζητούν την άμεση σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας πριν η κυβέρνηση καταλήξει σε οριστική απόφαση. Από το Βουκουρέστι, όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη, ο Υπουργός Εξωτερικών άφησε ανοιχτό το θέμα του ονόματος που θα προκύψει από τη Διεθνή Διαιτησία και επέκρινε την Ιταλική κυβέρνηση για την απόφασή της να ζητήσει την άμεση ένταξη των Σκοπίων στον ΟΗΕ. Πάντως, ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει για τις επόμενες κινήσεις του όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας καταλήξει σε οριστικό ψήφισμα, εξέλιξη από την οποία θα εξαρτηθεί και η σύγκληση ή όχι του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε κλίμα οξύτατης αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο υποψηφίων προέδρων διεξάγεται ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών στην Κύπρο. Ο πρόεδρος Βασιλείου δήλωσε σήμερα ότι θα είναι ο βέβαιος νικητής, ενώ αισιόδοξος για την νίκη του εμφανίστηκε και ο κύριος Κλειρίδης. Τα πρώτα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου των εκλογών θα γίνουν γνωστά σε μία ώρα και στα γεγονότα των 8.30 σε ζωντανή δορυφορική σύνδεση με το στούντιο του Μέγκα στη Λευκοσία. Ο απεσταλμένος μας Θόδωρος Γουσόπουλος θα έχει όλες τις πληροφορίες για την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Τραγωδία πριν από μία περίπου ώρα στην Καλλικράτεια της Χαλκιδικής. Ανεμόπτερο κατέπεσε σε αγροτική περιοχή με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο 27χρονος Αλέξανδρος Γκαντίνας και μία 20χρονη κοπέλα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε στις 12 και 18 περίπου λεπτά τους κατοίκους του Πύργου και της Κυπαρισίας. Όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Γεωφυσικό Εργαστήριο της Θεσσαλονίκης, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα βόρεια του κόλπου της Κυπαρισίας, 215 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Αθήνας. Θύματα ή ζημιές δεν αναφέρθηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν από τη Γερμανία να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην κυβέρνηση του Ζάγκρεμπ για να σταματήσει η κροατική επίθεση στην Κράινα. Σφοδρές μάχες γίνονται και στη Βοσνία, ενώ οι μουσουλμανικές αρχές απαγορεύουν τη διανομή διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό του Σεράγεβο, με το επιχείρημα ότι πρέπει και οι Ανόκρανοι να μεταφέρουν τρόφιμα και σε άλλες βοσνιακές πόλεις που πολιορκούνται από τους Σέρβους. Οι δυνάμεις του ΟΗΕ άρχισαν σήμερα νέα επιχείρηση μεταφοράς εφοδίων στην Ανατολική Βοσνία, αλλά οι αρχές της μουσουλμανικής πόλης Τούσλα αποφάσισαν να μην δεχθούν ανθρωπιστική βοήθεια. Σπήρα που έφερνε παράνομα στη χώρα μας Αλβανούς αποκαλύφθηκε όταν αργά χτες το βράδυ στο 73ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ιωαννίνων Νεαπόλεως η πόρτα της Νταλίκας που τους μετέφερε άνοιξε και 32 από τους 120 Αλβανούς βρέθηκαν στην άσφαλτο. 14 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 4 πολύ σοβαρά. Η αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό Αθανάσιο Γιαννούλα από την Κόνιτσα και καταζητεί τους ιδιοκτήτες του φορτηγού Γιάννη Σαμαρά και Γιάννη Τζατζάνη, καθώς και δύο οδηγούς ταξί και έναν βορειοϋπηρώτη που ενέχονται στο κύκλωμα. Κυρίες και κύριοι, είδαμε τα πιο σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο ως αυτή την ώρα που είναι 6 και 3,5 πρώτα λεπτά. Οι εξελίξεις όμως τρέχουν. Οι ρεπόρτερς και οι κάμερες του Μέγκα τις καταγράφουν και στα γεγονότα στις 8.30 θα σας ενημερώσουν αναλυτικά ο Εμίλιος Λιάτσος και η Έλενα Κατρίτση. Γεια σας.